Σύρο υπήκο που είχε προσπαθήσει να έρθει παράνομα στην Ελλάδα ισχυρίστηκε ότι επαναπροωθήθηκε ξανά στην Τουρκία και γι' αυτό μείνησε τη Frontex απαιτώντα 500.000 ευρώ, αλλά τελικά έχασε τη δίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο Σύρο ανέφερε ότι κατάφερε να εισέλθει σε ελληνικό χώρο από την Τουρκία για να ζητήσει άσυλο, αλλά τον γύρισαν πίσω διότι σκάφο τη τουρκική ακτοφυλακή τον συνέλεξε και τον πήγε στα μικρασιατικά παράλια. Ο ίδιο ανέφερε στη μήνυσή του ότι ενώ βρισκόταν στο νερό, αεροσκάφος της Frontex έκανε πολλές πτήσεις πάνω από την περιοχή, αλλά προφανώ δεν τον είδε. Ο Σύρος γράφει στη μήνυσή του ότι δεν ήταν σε θέση να ζητήσει άσυλο στην Τουρκία, ενώ διαβιούσε υποκαθεστώς παρανομίας με κίνδυνο επαναπροώθηση στη Συρία. Ο ίδιος ζήτησε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να του καταβάλει Frontex 500.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ήθικη βλάβη που υπέστη λόγω παράνομων μέτρων που φέρονται να έλαβαν σε βάρος του οι ελληνικές αρχές. Το Δικαστήριο αφού εξέτασε την αναφορά την απέρριψε ως μη στηριζόμενη σε βάσιμε αποδείξεις. Υπενθυμίζουμε ότι το 2021, παραβλέποντα λοιπόν το παιχνίδι που στείνει η Άγκυρα ει βάρο μεταναστών και προσφύγων, για να μπορεί να απειλεί ανοιχτά όπω κάνει τόσο καιρό τόσο στη χώρα μα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συριακή Οργάνωση Δικαιωμάτων με έδρα την Ουάσιγκτον είχε καταθέσει φάκελο στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, καλώντα έρευνα κατά την Ελλάδα για εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα για την κακομεταχείριση προσφύγων. Τα Κέντρα για τη Δικαιοσύνη και Λογοδοσία για τη Συρία καταγράφει εδώ και χρόνια μαρτυρίε και στοιχεία από βίντεο που υποστηρίζουν τι κατηγορίε για κακομεταχείριση και κακοποίηση μεταναστών και προσφύγων στα ελληνικά σύνορα αλλά και εντό των γεμάτων κέντρων κράτηση. Επιπλέον, σημειώνει περιστατικά με φρουρού να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να διαλύσουν διαμαρτυρίε μεταναστών και κακίστε συνθήκε υγιεινή στι δομέ. Φυσικά, το κέντρο αυτό και πολλέ ξένε ΜΚΟ δεν βρήκαν τίποτα σοβαρό να προσάψουν στην ελληνική πλευρά και μένουν σε συκοφαντικά πληρωμένα δημοσιεύματα κατά τη χώρα μα που στόχο έχουν να πλήξουν το προφίλ τη Ελλάδο στο εξωτερικό και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά όμω από την είσοδο χιλιάδων μεταναστών στην Ιταλία εδώ και μήνε. Και την κόντρα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση αλλάζει πλέον τακτική σε συνδυασμό με τι απειλέ τη Χαμά και του ση για τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.